Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ελένη Μελιτά και είμαι η προϊσταμένη του γραφείου που διατηρεί ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού στην Βιέννη, στην Αυστρία, με υπευθυνότητα και για τις τουριστικές αγορές όχι μόνο της Αυστρίας, αλλά και της Ελβετίας και της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας. Βρισκόμαστε εδώ με 10 αυστριακούς δημοσιογράφους από έγκριτα και μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδες και επαγγελματικά τουριστικά περιοδικά και bloggers, και έχουμε, οι οποίοι έχουν πραγματικά ενθουσιαστεί με τις ομορφιές της κοπέλου, οι οποίοι θα γράψουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από τα οποία προέρχονται τις εντυπώσεις του, δημιουργώντας μια πάρα πολύ καλή διαφήμιση για το υπέροχο αυτό νησί, το οποίο, από ό,τι μας είπανε, ταιριάζει πάρα πολύ στους αυστριακούς για διακοπές, δεδομένου ότι δεν είναι ένα νησί με μαζικό τουρισμό, αλλά δίνει πολλές ευκαιρίες και να κάνουν, εκτός από το να απολαύσουν τον ήλιο και τη θάλασσα και τις εξαιρετικές παραλίες, να έχουν και πολλές δραστηριότητες. Επισκεφθήκαμε παραλίες, οι οποίες ήταν βεβαίως πολύ όμορφες. Επισκεφθήκαμε το εκκλησάκι του Αγίου Γιάννη, ανεβήκαμε απάνω και τους άρεσε πάρα πολύ. Και από ό,τι μας είπαν, αποκόμισαν τις καλύτερες εντυπώσεις, θέλουν πάρα πολύ να ξανάρθουν. Θα κάνουμε και εμείς κάθε προσπάθεια να έρθουν, να φέρουμε πάλι τους Αυστριακούς, αλλά και τους Ελβετούς, οι οποίοι και αυτοί φαντάζομαι θα ενθουσιαστούν πάρα πολύ, γιατί και αυτοί δεν ανήκουν στο μαζικό τουρισμό, είναι περισσότερο individualists. Και επίσης ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους παράγοντες εδώ στην Σκόπελο για την εξαιρετική φιλοξενία που προσέφεραν και που δώσανε την ευκαιρία στον αυστριακό τύπο πλέον και γενικά σε όλη την Αυστρία να γνωρίσει τη Σκόπελο μέσω των δημοσιευμάτων που θα κάνουν οι δημοσιογράφοι και μέσα από τις ιστορίες που θα γράψουν. Και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και πολύ περήφανοι γι' αυτό και πιστεύουμε ότι η Σκόπελος θα διαφημιστεί πάρα πολύ καλά στην Αυστρία και πολύ γρήγορα θα έχουμε και τα αποτελέσματα. Τα δημοσιεύματα θα βγουν αρκετά γρήγορα, μας υποσχεθήκανε, γιατί θέλουν, έχουν έφεση να γράψουν τα καλύτερα, γιατί εντυπωσιαστήκανε. Και τα αποτελέσματα θα φανούν, τα πρακτικά εννοώ, γρήγορα. Δηλαδή πιστεύω ότι θα έρθουν πάρα πολλοί Αυστριακοί να επισκεφθούν τη Σκόπελο και στη συνέχεια Ελβετοί, που το γραφείο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στην Αυστρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να φέρνει έγκριτους δημοσιογράφους και από την Αυστρία και από την Ελβετία και μετά και από την Ουγγαρία και ακόμα από την Σλοβακία, που είναι μια ανερχόμενη αγορά για την Ελλάδα. Και στο τέλος θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω το Magnesia TV, το οποίο ήταν μαζί μας σε όλη τη διαδρομή, την οποία κάλυψε και έτσι δίνεται ακόμα μεγαλύτερη δημοσιότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Bye bye, αγάπη μου. Θα τα πούμε. All the best for you. Thank you.